Από πολύ νωρίς τον ρου της Επανάστασης, οι Έλληνες αντιλήφθηκαν ότι θα έπρεπε να οργανωθούν και στο πολιτικό σκέλος, ώστε να διεκδικήσουν με αξιώσεις την ανεξαρτησία τους. Έτσι, ήδη από την άνοιξη του 1821, δημιουργήθηκαν τοπικά σώματα με κυβερνητικά καθήκοντα, τα πιο γνωστά από τα οποία ήταν η Πελοποννησιακή Γερουσία και ο Άριος Πάγος, στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Λόγω όμως του περιορισμένου τοπικού χαρακτήρα των σωμάτων αυτών, στάθηκε αδύνατο να ελέγξουν την Επανάσταση σε στεριά και θάλασσα, καθώς και να οργανώσουν αποτελεσματικά τον αγώνα. Κατά συνέπεια, αποφασίστηκε η εκλογή αντιπροσώπων για την πρώτη Εθνοσυνέλευση, η οποία συγκλήθηκε το Δεκέμβριο του 1821 στην Επίδαυρο. Στην Εθνοσυνέλευση συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, Ανατολική Χέρσους Ελλάδα και Δυτική Χέρσους Ελλάδα, όπως ήταν χωρισμένοι, καθώς και από τα νησιά Ίδρας, Πέτσης και Ψαρά. Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης εκλέχθηκε ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτους. Στην πρώτη αυτή Εθνοσυνέλευση γράφτηκε και ψηφίστηκε η διακήρυξη της Εθνικής Συνελεύσεως, στη σύνταξη της οποίας διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο ο Αναστάσιος Πολυζωήδης, καθώς και η προσωρινή διοίκηση της Ελλάδος, που αποτέλεσε εν της πράγμαση το πρώτο ελληνικό συνταγματικό κείμενο. Στο προήμιο του Συντάγματος, που αφιερώθηκε στον Τριαδικό Θεό, διακηρύχθηκε η ανεξαρτησία του ελληνικού έθνους, ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο πρώτο άρθρο του Συντάγματος της Επιδαύρου αναφέρεται με ενός επικρατούσα θρησκεία η πίστη της Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας, διατύπωση που έχει επιβιώσει ως και το σημερινό Σύνταγμα, αλλά ορίζεται ότι στο ελληνικό κράτος θα γίνεται σεβαστή και οποιαδήποτε άλλη θρησκεία. Περαιτέρω, ορίστηκε η δημιουργία δύο σωμάτων, του νομοθετικού, αντίστοιχου με τη σημερινή Βουλή, και του εκτελεστικού, αντίστοιχου με τη σημερινή Κυβέρνηση. Το δικαστικό σώμα θα ήταν ανεξάρτητο. Δυστυχώς όμως, η ψήφιση του προσωρινού πολιτεύματος της Ελλάδος δεν κατέστη δυνατό να λύσει τις διαφωνίες μεταξύ των προκρήτων και των στρατιωτικών για τον τρόπο διαχείρισης της εξουσίας. Στο πλαίσιο αυτό, συγκλήθηκε την άνοιξη του 1823 η δεύτερη Εθνοσυνέλευση, στο Άστρος της Κοινουρίας. Στον νόμο της Επιδαύρου, που στην πραγματικότητα αποτελούσε αναθεώρηση του προσωρινού πολιτεύματος της Ελλάδος, περιγράφηκαν αναλυτικότερα τα δικαιώματα και η οργάνωση των δικαστηρίων. Χαρακτηριστικό αυτού του συντάγματος είναι επίσης ότι αναγνώρισε το δικαίωμα ιδιοκτησίας όλων των κατοίκων της Ελλάδας, χωρίς διάκριση με βάση το έθνος. Πρόεδρος του εκτελεστικού επανεξελέγει ο Πετρόμπης Μαυρομιχάλης, ενώ καταργήθηκε η θέση της αρχιστρατηγίας του αγώνα, αφαιρώντας από τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη το αξίωμα αυτό, χωρίς όμως ρητή αναφορά του ονόματός του. Όπως ήταν φυσικό, στην Εθνοσυνέλευση του Άργους έγιναν εμφανέστερες οι διαφορές μεταξύ των προκρήτων και των στρατιωτικών, που λίγο καιρό αργότερα θα οδηγούσαν στις εμφύλιες διαμάχες, πολιτικές και στρατιωτικές, που έμειναν στην ιστορία ως ο εμφύλιος της Επανάστασης, που διήρκησαν έως το 1825 με σημαντικές συνέπειες στην εξέλιξη του απελευθερωτικού αγώνα. Μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, συγκλήθηκε η Τρίτη Εθνοσυνέλευση, στην Επίδαυρο το 1826. Η Εθνοσυνέλευση αυτή ξεκίνησε κανονικά τις εργασίες της, την 6η Απριλίου 1826, ημέρα κατά την οποία αποφασίστηκε στο Μεσολόγγι η έξοδος των πολιορκημένων, που έλαβε χώρα 4 ημέρες αργότερα. Κάτω από το βάρος του σημαντικού πολεμικού έργου που έπρεπε να λάβει χώρα, αλλά και της απειλής του Ιμπραήμ Πασά που με τη δράση του έθετε σε κίνδυνο την Επανάσταση, η Εθνοσυνέλευση δεν ολοκληρώθηκε. Τελικά, μετά από περιπέτειες σχετικά με την οργάνωσή της, καθώς οι ρήξεις μεταξύ των επαναστατών δεν είχαν λάβει τέλος, η Εθνοσυνέλευση οργανώθηκε την άνοιξη του επόμενου έτους, 1827, αρχικά στην Ερμιόνη και έπειτα στην Τριζίνα του Πόρου. Προϊόν της Εθνοσυνέλευσης αυτής ήταν 24 ψηφίσματα που ρύθμιζαν τρέχοντα ζητήματα χρηματοδότησης και οργάνωσης της Επανάστασης και του ελληνικού κράτους, ενώ σημαντικότερα εξελέγει ο Ιωάννης Καποδίστριας ως ελληνικής προσωπικότητας άνθρωπος, κυβερνήτης της Ελλάδας με επταετή θητεία. Είναι χαρακτηριστικό πως παρά τις αντίθετες απόψεις που εκφράστηκαν στην συνέλευση, ο Ιωάννης Καποδίστριας έχαιρε τις εκτίμησης και της εμπιστοσύνης της μαζικής πλειοψηφίας των αντιπροσώπων, χωρίς το γεγονός της σύνδεσής του με τη Ρωσία να επηρεάζει την άποψη αυτή. Μέσω λοιπόν των Εθνοσυνελεύσεων, απέκτησε η Ελλάδα πολιτική υπόσταση και οργάνωση, ενώ έγινε εφικτό να οργανωθεί καλύτερα ο αγώνας. Στο επίπεδο των πολιτικών δικαιωμάτων, τα επαναστατικά συντάγματα ήταν πρωτοπόρα, καθώς το τότε ισχύον ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο, χωρίς συντηρητικές επιρροές, διατυπώθηκαν σε αυτά με πληθωρικό τρόπο δικαιώματα, χωρίς για κρίσεις ανάμεσα στους πολίτες της χώρας, με τρόπο που δεν είχε γίνει αυτό σε άλλα συντάγματα της εποχής.